Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που σας συμβουλεύουν να μου κάνουν τέτοια δώρα, αλλά θα το δεχτώ με μεγάλη ευχαρίστηση να έχουμε σήμερα αυτή την ευκαιρία ενός ουσιαστικού διαλόγου διεξοδικά στα ζητήματα της οικονομίας, μόλις λίγες μέρες μετά τη μεγάλη και ιστορική επιτυχία της χώρας στο προηγούμενο Eurogroup στις 21 του Ιούνιου. Και βεβαίως δεν θα μπορούσα παρά να εκφράσω τη χαρά μου, διότι νομίζω ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια, δεν υπήρξε άλλοτε ευκαιρία σε πρωθυπουργό της χώρας να έχει τη δυνατότητα να αναφερθεί διεξοδικά σε μια συζήτηση για την οικονομία σε τόσες πολλές μαζεμένες θετικές εξελίξεις στην οικονομία, στην ελληνική οικονομία. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λοιπόν και ας ξεκινήσουμε να συγκρίνουμε σε τι κατάσταση βρισκόταν η χώρα, η ελληνική οικονομία, όταν παραδώσατε την εξουσία εσείς το Γενάρη του 2015 και πού βρισκόμαστε σήμερα. Παραλάβαμε μια κατάσταση δραματική, πρώτα απ' όλα με τους κοινωνικούς δείκτες, την ανεργία να βρίσκεται στο 27% και μάλιστα επί των ημερών σας να έχει φτάσει στο ντροπιαστικό ιστορικό ρεκόρ του 28% και την ίδια στιγμή η ανεργία των νέων προσέγγιζε τότε το 60%. Ρεκόρ που πιθανά θα μείνει ακατάρριπτο στην ιστορία της Ευρώπης. Ένας στους τρεις Έλληνες πολίτες άνεργος, δύο στους τρεις νέους άνεργος. Μέσα στα χρόνια, τα 5 χρόνια των 2 πρώτων προγραμμάτων, 850.000 χαμένες θέσεις εργασίας από το 2010 ως το 2014. Επίσης, εκεί που υποτίθεται ότι θα χτίζατε το success story στα δημοσιονομικά, πετύχατε το απόλυτο διπλό φιάσκο. Από τη μια είχατε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας για πλεονάσματα ύψους 4,5% του ΑΕΠ ως το 2018 και από την άλλη, ως φυσικό επακόλουθο, δεν καταφέρατε ποτέ ούτε καν να τα προσεγγίσετε. Ακόμα και την πρώτη χρονιά που ο στόχος ήταν 1,5%, φτάσατε αγκομαχώντας και με σκληρά μέτρα στο 0,2%. Επομένως, τι είχατε καταφέρει? Να φτιάξετε μια οικονομία η οποία με βάση την έκθεση των θεσμών από το Μάιο του 2014 ήταν επιλέξει, έλεγαν τότε, αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Την ίδια στιγμή όμως είχατε το θράσος τότε να προαναγγέλλετε τάχα το τέλος των μνημονίων και κραδένατε ως κατόρθωμα τη δοκιμαστική και απολύτως προστατευμένη, τότε προστατευόμενη έξοδο στις αγορές τον Μάιο του 2014. Για πείτε μας όμως, τι απέγινε η επόμενη απόπειρά σας τότε να βγείτε στις αγορές? Καταστροφή. Γιατί όχι μόνο δεν είχατε πάρει καμία ρύθμιση για το χρέος, αλλά δεν είχατε προχωρήσει και σε καμία ουσιαστική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, μόνο περικοπές που κι αυτές ανορθολογικά δομημένες δεν ήταν ικανές να οδηγήσουν σε δημοσιονομική ισορροπία. Και ενώ εσείς συνειδητά τότε παραμυθιάζατε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε λίγους μήνες πριν την έξοδο, οι δανειστές έλεγαν ότι η ελληνική οικονομία έχει εκτροχιαστεί, οι αγορές συνέχιζαν να θεωρούν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια και οι επενδυτές αντιμετώπιζαν την Ελλάδα ως failed state. Και φυσικά, όταν καταλάβατε ότι αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία βυθίζεται άπτανδρη και η εκλογική ήττα ήταν αναπόφευκτη, τι κάνατε? Ασχοληθήκατε μονάχα με το πώς θα ναρκοθετήσετε περισσότερα τις προοπτικές της χώρας. Πώς θα οργανώσετε αποτελεσματικά το σχέδιο του εγκλωβισμού της επόμενης κυβέρνησης.
ώστε να βρεθεί αυτή μπροστά σε άδεια ταμεία και απέναντι στο ενδεχόμενο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Τι ακριβώς θέλετε λοιπόν να συγκρίνουμε σε σχέση με το τι παραλάβαμε το 2015 και πού βρισκόμαστε σήμερα? Πρόκειται για τη μέρα με τη νύχτα. Στις 20 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από σήμερα, για μεγάλη σας στεναχώρια, από ό,τι φαίνεται, η Ελλάδα βγαίνει καθαρά, οριστικά, αμετάκλητα και με ασφάλεια από τα μνημόνια που οι δικές σας κυβερνήσεις οδήγησαν τον τόπο. Εκεί που απέτυχαν τρεις δικές σας κυβερνήσεις, η δικιά μας κυβέρνηση πέτυχε. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Έχει αλλάξει και η εικόνα της χώρας, άρδιν, τόσο εντός όσο και εκτός. Η ανεργία έχει μειωθεί σε μία τριετία κατά 7 μονάδες. Και η ανεργία των νέων κοντά στις 20 μονάδες. Εσείς χάσατε 850.000 θέσεις εργασίας, εμείς δημιουργήσαμε 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τόσο φέτος όσο και στα επόμενα χρόνια. Οι δημοσιονομικοί στόχοι για κάθε χρονιά του τρίτου προγράμματος υπερκαλύφθηκαν κατά πολύ. Και μάλιστα αυτό συνέβη χωρίς να χρειαστούν νέοι γύροι αβάσταχτων περικοπών για την κοινωνική πλειοψηφία. Επίσης, μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η Ελλάδα καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2017 έκλεισε με αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 1,5% και ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%. Δηλαδή σχεδόν εξαπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που έκλεισε με 0,4% για το πρώτο τρίμηνο. Την ίδια στιγμή τα ελληνικά ομόλογα καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ευρισκόμενα σήμερα σε επίπεδα προ-κρίσης, σε επίπεδα 2006, ενώ οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης διεθνώς αναβαθμίζουν τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η θετική εικόνα αποτυπώνεται και στους βασικούς δείκτες της εγχώριας παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ετήσια αύξηση 6,7% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2018. Ετήσια αύξηση σχεδόν 30% των καθαρών ιδρώων ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2017, που ανήλθαν σε 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας, με ακόμα ανωδικότερη τάση για το 2018. Ετήσια αύξηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2018 κατά 11,6%. Και φυσικά, όσον αφορά τον τουρισμό, τα πρόσφατα στοιχεία τον Απρίλη έδειξαν αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι, χρονιά που θυμίζω καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με πάνω από 30 εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα μας. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μονάχα η αρχή μιας πορείας που διαρκώς από εδώ και στο εξής θα επιταχύνεται. Ιδιαίτερα μετά την καθοριστική και τολμώ να πω με την έννοια της λέξης ιστορική απόφαση του Eurogroup της 21ης του Ιούνιου. Μια απόφαση που χωρίζεται σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά την οριστική ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και φυσικά την παραδοχή ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον ανάγκη το δανεισμό από τον επίσημο τομέα, αλλά μπορεί αυτοδύναμα να επιστρέψει στην κανονικότητα του δανεισμού από τις αγορές. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, που την διεκδικούμε από τότε που έγινε η μεγάλη καταστροφή, η μεγάλη ζημιά, που πήγαμε από το 120% στο 180% του ΑΕΠ με το PSI. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία επαναφέρει το ελληνικό δημόσιο χρέος σε τροχιά βιωσιμότητας. Και το πλέον σημαντικό είναι ότι διαμορφώνει έναν καθαρό διάδρομο για την ελληνική οικονομία για την επόμενη 15ετία. Όπως γνωρίζετε άλλωστε, η επιτυχία ή μη αυτή της απόφασης, ό,τι και να λέμε εμείς στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, κρίνεται
από τις αγορές. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, αυτής της απόφασης. Το καθοδικό ράλι, λοιπόν, που κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων από τις 22 του Ιούνιου και μετά, αποδεικνύει, ό,τι και να λέμε εμείς μεταξύ μας, ότι η λύση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές και βεβαίως αποδεικνύει ότι ανοίγει το δρόμο για την σταθερή πρόσβαση της χώρας σε αυτές και την επιστροφή στην κανονικότητα. Τόσο αν κύριε Μητσοτάκη πιστεύετε ότι μετά τον κύριο Μοσκοβισσή και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι και οι αγορές κομμάτι αυτής της διεθνούς συνωμοσίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Το τρίτο σκέλος της απόφασης του Eurogroup όμως αφορά τη μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Και τι δεν ακούσαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Για παράταση της ασφικτικής επιτροπίας, για νέα μνημόνια, για εκχώρηση κυριαρχίας μέχρι το 2060, για το περιβόητο τέταρτο μνημόνιο, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο η κρυφή σας φαντασίωση, αλλά είναι και η απεγνωσμένη σας επιθυμία. Τι συνέβη όμως τελικά? Αυτό το οποίο επανειλημμένα είχαμε περιγράψει, τόσο εγώ όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι η παρακολούθηση της ελληνικής οικονομίας θα γίνεται υπό τη μορφή εκθέσεων για την πορεία της και πιθανά να εισηγούνται και κάποιες παρεμβάσεις αν κριθεί απαραίτητο, όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις χώρες που βρεθήκαν σε μνημόνια και βγήκαν από αυτά. Ιρλανδία, Κύπρος, Πορτογαλία. Τα στοιχεία αυτών των εκθέσεων η ελληνική κυβέρνηση θα τα λαμβάνει υπόψη της. Όμως ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν θα ανήκει στις εκλεγμένες από το ελληνικό λαό κυβερνήσεις της χώρας. Και αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, η τεράστια αλλαγή τα τελευταία 8 χρόνια. Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα θα έχει και πάλι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το παρόν και το μέλλον της. Κανένας άλλος πέραν των εκλεγμένων αντιπροσώπων του ελληνικού λαού. Η κατάσταση που βίωσε η χώρα για μια οκταετία τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα και αυτό είναι τελικά που δυσκολεύεστε να το χωνέψετε και αντιδράτε εντελώς σπασμωδικά, για να γελάει ο κόσμος δηλαδή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αναφέρθηκα σε όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις για τη χώρα και το μέλλον της και για την ελληνική οικονομία για να πείσω τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχει τραβήξει το δρόμο του μακριά από τις πραγματικές αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών. Αναφέρθηκα όμως σε αυτές απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό που μας ακούει αυτή τη στιγμή και βλέπει ότι μετά από πολλά χρόνια υπάρχει επιτέλους προοπτική για τον τόπο. Που βλέπει ότι όλα όσα κάναμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είχαν έναν σκοπό. Δεν προχωρήσαμε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό 3 χρόνια πριν απλά και μόνο για να μην επιστρέψουν αυτοί που λαϊλάτισαν και χρεοκόπησαν τη χώρα σε θέσεις εξουσίας, αλλά προχωρήσαμε με σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και με διαρκή αταλάντευτο στόχο να υπουλώσουμε τις πληγές της κρίσης. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Να κάνουμε την Ελλάδα μια κανονική, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η περίοδος που ανοίγεται από εδώ και στο εξής μπροστά μας είναι η πιο κρίσιμη για μας περίοδος. Γι' αυτό και επεξεργαζόμαστε από τώρα τις απαραίτητες παρεμβάσεις που σταδιακά θα επαναφέρουν τη χώρα στην κανονικότητα αλλά και θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το σχέδιό μας είναι σαφές, να λάβουμε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, να προστατεύσουμε τον κόσμο της εργασίας, να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζόμενων, να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς, να αυξηθούν οι μισθοί, να περιοριστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία. Να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κράτος,
να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας ποτέ ξανά μόνος του απέναντι στην κρίση, μόνος του στο περιθώριο, να έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες πρόσβαση σε ένα υψηλής ποιότητας θέλουμε δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, να μην μπορεί κανείς ποτέ στο μέλλον να διανοηθεί να παίξει στα ζάρια την ομαλή λειτουργία των σχολείων, αφήνοντάς τα να λειτουργούν χωρίς δασκάλους, χωρίς βιβλία, όπως συνέβαινε τα 5 πρώτα χρόνια των μνημονίων. Να πάρουμε ακόμα περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση και του ιδιωτικού χρέους. Να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να στηρίξουμε τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες που υπέστησαν θυσίες και πήραν πολύ μεγάλο βάρος τα χρόνια της κρίσης. Και μιας και μιλώ γι' αυτό, να το πω ξεκάθαρα. Θα πρέπει και οι τράπεζες από εδώ και στο εξής, που φέρουν υψηλό, πιστεύω, μέρος της ευθύνης, αλλά θα πρέπει από εδώ και στο εξής, με ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης που απαιτούν οι καιροί, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Να γίνουν και αυτές από μέρος του προβλήματος, μέρος της λύσης για τα επόμενα χρόνια. Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνιστούν για μας ένα καθαρό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Ότι το μέλλον, ότι το τέλος των μνημονίων δεν είναι ένα σύνθημα. Δεν είναι κάτι αόριστο. Αλλά μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις. Και αυτός είναι ο σκοπός μας το αμέσως επόμενο διάστημα. Κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να δει απτά στην καθημερινότητά του σταδιακή βελτίωση. Αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας, να ανακτήσει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων της, οι οποίοι για χρόνια έβαλαν πλάτη πληρώνοντας άδικα τα σπασμένα ενός χρεοκοπημένου πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Ξέρω καλά, κύριε Μητσοτάκη, ότι σας ενοχλεί μια τέτοια προοπτική. Γιατί δεν αποτελεί κριτήριό σας η βελτίωση των συνθήκων ζωής του ελληνικού λαού. Για το λόγο αυτό, θέλετε διαρκώς να ανακυκλώνεται η μιζέρια και η καχεξία, η καταστροφή και το έρευος. Αλλά είμαι βέβαιος ότι είστε νοήμων άνθρωπος και κατανοείτε τις θετικές προοπτικές που υπάρχουν πλέον για τη χώρα. Απλά εκτός από νοήμων, θα έπρεπε να είστε και στοιχειοδός θαραλέως. Αλλά εσείς ουδέποτε υπήρξατε θαραλέως και σήμερα το επιβεβαιώνετε ξανά. Διότι δεν έχετε το πολιτικό σθένος να αναγνωρίσετε ότι τα πράγματα στη χώρα όντως πάνε καλύτερα. Και ξέρετε, όποιος δεν διαθέτει πολιτικό σθένος συνήθως αντικαθιστά αυτή την απώλεια με πολιτικό δράσος. Το αποδείξατε αυτό χθες και προχθές με την επίθεσή σας, την αδιανόητη επίθεσή σας στον Επίτροπο Οικονομικών, τον κύριο Μοσκοβισή. Θυμώσατε, κύριε Μητσοτάκη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθηκε στα πραγματικά δεδομένα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, απευθυνόμενος στην Επιτροπή Οικονομικών. Θυμώσατε, γιατί είπε ότι τα περί τετάρτου μνημονίου που αποτελούν την καραμέλα την προπαγανδιστική σας είναι λόγια του αέρα. Χονδροειδές ψέμα και μαύρη προπαγάνδα. Θυμώσατε, γιατί τα όσα είπε κατεδάφισαν το πολιτικό σας αφήγημα που στήσατε εδώ και μια τριετία. Και τι κάνατε? Τον βγάλατε ψεύτη. Αφού ψεύτης ο Τσίπρας που λέει τέλος τα μνημόνια, ψεύτης και ο Μοσκοβισή που λέει το ίδιο. Και αφού είναι ψεύτης ο Μοσκοβισή, είναι ψεύτες και όλοι όσοι αμέσως μετά το Eurogroup είπαν ακόμη πιο καθαρά όσα είπε προχθές στην Ελληνική Βουλή ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Και αφού ψεύτης ο Μοσκοβισή, ψεύτης και ο Γιούνκερ, γιατί τα ίδια είπε. Σε αυτή εδώ την αίθουσα μάλιστα μίλησε για καθαρή, για πεντακάθαρη έξοδο από τα μνημόνια. Μόνο που σε αυτόν, είτε από ευγένεια είτε από τάκτ, δεν επιτεθήκατε. Ψεύτες όλοι λοιπόν. Ψεύτρα και η πραγματικότητα όταν δεν σας αρέσει. Ψεύτες και οι Ευρωπαίοι ηγέτες που στη Σύνοδο Κορυφής μας έδιναν ένας μετά τον άλλον συγχαρητήρια. Ψεύτες τα στελέχη του ESM. Ψεύτες οι επικεφαλείς των οίκων αξιολόγησης που μας αναβαθμίζουν. Ψεύτες οι αγορές. Ψεύτες όλοι. Πολύ ωραία γραμμή
κύριε Μητσοτάκη, έχετε αναλάβει να εκπροσωπήσετε και να διατηρήσετε το επόμενο διάστημα. Συγχαρητήρια σε εσάς και σε όσους σας συμβουλεύουν. Είπαμε κύριε Μητσοτάκη, είπαμε. Έχετε μία προφανή, δεν ανάγκη το πω εγώ, το βλέπει όλος ο ελληνικός λαός, προφανή, ας το πω έτσι, επικοινωνιακή υπεροπλία μέσων ενημέρωσης και μέσων προπαγάνδας στην Ελλάδα. Έχετε διάφορους φίλους της οικογένειάς σας με διάφορα τραβήγματα με τη δικαιοσύνη τώρα τελευταία, είναι αλήθεια, που για χάρη σας όμως έχουν αγοράσει μια ντουζίνα εφημερίδες για να κάνουν προπαγάνδα. Αλλά το να πείσετε ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, κομματάκι δύσκολο, κύριε Μητσοτάκη, δεν νομίζετε? Δεν είναι εύκολο. Το εντυπωσιακότερο όλων όμως, κύριε συνάδελφοι, δεν είναι μόνο η στάση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την απέλπιδα προσπάθεια να υπερασπιστεί το ψέμα περί τετάρτου μνημονίου. Το πιο ενδιαφέρον είναι η πρεμούρα που τους έχει πιάσει σχετικά με το ζήτημα των συντάξεων. Τι πράγμα είναι αυτό? Κρατήστε τουλάχιστον και λίγο τα προσχήματα. Τέτοιος θυμός πια, τέτοιος πανικός, να μην μπορείτε να κρυφτείτε με τίποτα. Βγήκε λοιπόν ο κατά τα άλλα ιδιαίτερα συμπαθής, διότι είναι μετριοπαθής και τον εκτιμώ πολιτικά. Εντάξει κύριε Βούλτε, σας ακούσαμε. Παρακαλώ, ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν κάνω διάλογο, συνεχίζω την ομιλία μου. Βγήκε λοιπόν ο ένας εκ των δύο αντιπροέδρων, ο μετριοπαθής. Φανταστείτε να βγει ο άλλος, ο μη μετριοπαθής, στην ενημέρωση του κυρίου Μοσχοβησή στην Γερουσία και έσπευσε, ο κύριος Χατζηδάκης, έσπευσε να μαλώσει τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Να τον μαλώσει που μίλησε για ανελαστικές δεσμεύσεις, αυτό τον πείραξε, στο βαθμό που πιάνονται οι στόχοι και τα πλεονάσματα. Και να τον μαλώσει γιατί είπε το αυτονόητο, αυτό που λέμε κι εμείς, αλλά μάλλον από την πολύ έτσι αυθυποβολή σας δεν τα πιστεύετε κιόλας, έχετε πιστεί για τα αντίστροφα. Θα τον μαλώσει λοιπόν που είπε ότι από εδώ και στο εξής οι ελληνικές κυβερνήσεις θα αποφασίζουν αυτές για το μείγμα της πολιτικής, αρκεί να πιάνουν τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα, αλλά εσάς μάλλον σας τσίπησε μίγα. Και ακούγοντας την ρητορική σας και τις επιθέσεις σας τελευταίες μέρες, το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι τελικά επιθυμείτε διακαώς την περικοπή των συντάξεων και τρέμεται την πιθανότητα αυτή στο τέλος να μην εφαρμοστεί. Αυτός είναι ο μεγάλος σας φόβος. Εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει στον κινησμό σας, αλλά αυτό ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό. Γιατί αποδείξατε αυτές τις δύο μέρες, όχι σε εμάς, αλλά στους Έλληνες πολίτες, στον κάθε συνταξιούχο, ποιες είναι οι πραγματικές σας προθέσεις. Δεν σας ενδιαφέρει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών, δεν σας αφορούν οι ανάγκες των ανθρώπων, το μόνο που σας αφορά είναι η πολιτική σας επιβίωση, η δίψα σας για επιστροφή στην εξουσία. Πορεύεστε με ένα και μόνο δόγμα. Όσο χειρότερα για το λαό, τόσο καλύτερα για σας. Και όταν βλέπετε ότι δεν διαφαίνεται η πιθανότητα να πάνε τα πράγματα χειρότερα για το λαό, αλλά πηγαίνουν καλύτερα, χάνετε απολύτως την ψυχραιμία σας και εκτίθεστε. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν χρειαζόταν ο κ. Μοσχοβησή για να αποκαλυφθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Είναι καιρό τώρα που φαίνεται ότι τους τρώει αυτό το σαράκι σχετικά με τις περικοπές. Και όπως μάθαμε σήμερα από ένα εντυπωσιακό, θα έλεγα, αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών, ο κ. Μητσοτάκης οργάνωσε ένα ολόκληρο ταξίδι στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες και θα έπρεπε να ντρέπεστε γι' αυτό και όχι να φωνάζετε. Πήγατε μέχρι το Βερολίνο για να ζητήσετε διαβεβαιώσεις ότι η Γερμανία θα πιέσει ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο. Ντροπή σας, κύριε Μητσοτάκη. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Ντροπή. Πρέπει να ντρέπεστε.
απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στο ελληνικό λαό, απέναντι στους συνταξιούχους, απέναντι και στην παραταξή σας, να βγαίνετε στο εξωτερικό και αντί να υπερασπίζετε τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα συμφέροντα των συνταξιούχων και των κοινωνικών δυνάμεων, υπερασπίζεστε τα στενά κομματικά σας συμφέροντα. Αλλά επειδή μη φωνασκείτε, θα τα ακούσετε όλα σήμερα. Μας δώσατε αυτό το μεγάλο δώρο αυτή τη συζήτηση στη Βουλή. Θα τα πούμε όλα, χαρτί και καλαμάρι. Να σας πάρει χαμπάρι και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης. Αλλά επειδή ήσυχα, το θράσος σας και ο κινησμός σας δεν έχουν όρια, την ίδια ντροπιαστική στάση έχετε πάρει και σε σχέση με τα όσα έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση, την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Ουσιαστικά τι κάνατε, βγήκατε και κατηγορήσατε, χωρίς εδώ, την κυρία Μέρκελ, την καγκελάριο Μέρκελ και εμένα, ότι κάνουμε παζάρια και βρώμικες συναλλαγές, ότι δήθεν ανταλλάξαμε τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά με τη δημιουργία νέων hot spot. Πραγματικά, όσο και αν φωνάζετε, κυρία Βούλτεψη, πραγματικά δεν υπάρχει πάτος στο βαρέλι του αυτοεξευτελισμού σας. Αυτοεξευτελίζεστε μπροστά στα μάτια του ελληνικού λαού και τα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κυρία Βούλτεψη, είναι ακόμα νωρίς τη συζήτηση. Σε αυτόν τον κατήφορο που οδηγείται την πολιτική αντιπαράθεση αλλά και την παράταξή σας, δεν θα σας ακολουθήσουμε. Καθοδηγήστε πια μόνο από την κοινική σας επιθυμία να γυρίσετε εκεί όπου εσείς γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στις καρέκλες της εξουσίας. Καθοδηγήστε από ορισμένους νεόκοπους συμβούλους και αεροσκόπους και από τους ακροδεξιούς του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που έχουν γίνει οι ιδεολογικοί καθοδηγητές στο κόμμα σας. Έχουν αποκτήσει την πλήρη ιδεολογική ηγεμονία. Για σας μιλάω, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Βορύδη. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήριά μου, το καταφέρατε. Παρακαλώ, αναρωτιέμαι όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για τη χώρα, αλλά και πόσο διαφορετική θα ήταν η στάση μιας πολύ σημαντικής παράταξης για τον τόπο, της συντηρητικής παράταξης, πόσο διαφορετική θα ήταν και η πορεία της χώρας αν δεν είχατε καταφέρει τότε να αναβάλλετε λόγω τεχνικής ανεπάρκειας την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση, κύριε Μητσοτάκη. Και εκλεγόταν από τον πρώτο γύρο τότε, γιατί έτσι διαφαίνονταν, πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μημαράκης. Με τον κύριο Μημαράκη είχα έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ησυχία, παρακαλώ. Αντιπαρατεθήκαμε δυνατά, είναι αλήθεια, στις εκλογές του Σεπτέμβρη, πάντοτε όμως με πολιτικά επιχειρήματα. Και το αναγνωρίζω και εγώ, οφείλω, και το αναγνωρίζω όπως και όλοι στην Ευρώπη, ότι στη δύσκολη στιγμή για τη χώρα έβαλε μπροστά αυτό που καταλάβαινε ως εθνικό και όχι ως προσωπικό συμφέρον. Είμαι βέβαιος λοιπόν πως σε αντίθεση με αυτή την ντροπιαστική στάση που κρατάτε εσείς σήμερα και για εσάς και για την παράταξή σας, όχι μόνο δεν θα εξευτελίζονταν πηγαίνοντας στο Βερολίνο να παρακαλάει για σκληρή στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά θα μου έλεγε, εμείς βάζουμε πλάτη πρώτη για τις συντάξεις. Γιατί αν εσύ το καταφέρεις, θα είναι κέρδος για την Ελλάδα και για κάθε κυβέρνηση. Όχι μόνο για τη σημερινή. Αυτό το αυτονόητο απλό δεν καταλαβαίνετε εσείς, κύριε Μητσοτάκη, μπροστά στην παραζάλη σας να επιστρέψετε στην εξουσία. Είστε εγκλωβισμένος σε μια αδιέξοδα καταστροφική στάση, εν τέλει επιζήμια για τη χώρα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά εννοώ τις φράσεις που λέω. Επιζήμια για τη χώρα. Και ένας από τους λόγους που βεβαίως οδηγείστε σε αυτή τη στάση
είναι ότι το τέλος των μνημονίων σας κάνει να αισθάνεστε ότι φεύγει γη κατά από τα πόδια σας. Γιατί ξέρετε ότι αυτό που έχετε φτιάξει εσείς με τους συνεργάτες σας ως πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για να απευθυνθείτε στον ελληνικό λαό στις επόμενες εκλογές δεν μπορεί να σταθεί δίχως μνημόνια. Οι καταστροφικές και αντικοινωνικές πολιτικές σας δεν μπορούν να δικαιολογηθούν χωρίς το άλοθη του μνημονιακού καταναγκασμού. Διότι τώρα, χωρίς το μνημόνιο, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις γίνονται ακόμα πιο καθαρές. Και τώρα έρχεται η ώρα να μιλήσουμε όχι για το χθες, αλλά για το αύριο. Να μιλήσουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος. Και τα διλήμματα ενώπιον του ελληνικού λαού είναι σαφή. Με το οκτάωρο ή με το δωδεκάωρο του κυρίου Κούρτς που θα το συναντήσετε σε λίγες μέρες στην Αυστρία, του ομοειδεάτη σας. Με το κοινωνικό κράτος ή με τις απολύσεις που είναι η αγαπημένη σας συνήθεια και ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Με την προστασία της εργασίας ή με τη συντριβή της εργασίας. Με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή με τη ζούγκλα της εργασιακής απορρίθμισης. Με ασφαλιστικό σύστημα ισχυρό και βιώσιμο ή με την κατάρρευσή του στο βωμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη ή με την φοροασυλία του μεγάλου πλούτου και με τα δωράκια στις επιχειρηματικές ελίτ των offshore που αποτελεί άλλωστε και η ειδικότητά σας οικογενειακή. Αυτά είναι τα διλήμματα που αφορούν το αύριο της χώρας και του ελληνικού λαού στα οποία θα κληθείτε να πάρετε θέση, θέλετε δεν θέλετε. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ποιον λόγο, ποιον δρόμο επιλέγει ο ελληνικός λαός για το μέλλον του, τι κάνετε, επιμένετε να στρουθοκαμιλίζετε, επιμένετε στο ψέμα και στη διαστρέβλωση και ταυτόχρονα ανοίξατε και ένα άλλο μέτωπο, ίσως πιο επικίνδυνο. Το παιχνίδι, το επικίνδυνο που παίζετε το τελευταίο διάστημα, παρασυρώμενος από την ακροδεξιά ομάδα που ηγείται του κόμματός σας, αποφασίσατε σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα να διχάσετε τους Έλληνες προκειμένου να μην διχάσετε και να κρατήσετε ενωμένο το κόμμα σας. Σπήρατε όμως ανέμους και φοβάμαι ότι θα θερήσετε κι εσείς θύελες. Γιατί με τη στάση σας στο θέμα της συμφωνίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας παίρνετε οριστικά διαζύγιο με ό,τι ονομάσατε φιλελευθερισμός και κεντροδεξιά, όπου ήταν η ταυτότητά σας το προηγούμενο διάστημα. Προσωπικά ουδόλως με ενδιαφέρει και με αφορά το πώς θα αποφασίσετε εσείς, το ποιο θα είναι ο πολιτικός σας προσανατολισμός. Αυτό όμως που με αφορά εν συνόλο και αφορά το μέλλον της χώρας, γιατί αφορά τη δημοκρατία μας, γιατί αφορά την πολιτική ζωή του τόπου, είναι ότι υιοθετώντας τον λόγο και τις πρακτικές μιας νέας εθνικοφροσύνης, προσφέρετε πολιτική κάλυψη στο φασισμό. Δώσατε την ευκαιρία τις προηγούμενες μέρες σε κάθε λογής εθνικιστικές και φασιστικές ομάδες να βγουν από τις κρυψώνες τους στο προσκήνιο. Να απειλούν, να προπυλακίζουν, να βιοπραγούν, να οργανώνουν αντισυγκεντρώσεις σε πολιτικές συγκεντρώσεις άλλων κομμάτων, πράγματα που είχαμε να δούμε από τη δεκαετία του 60, και δήθεν με σκοπό τη Μακεδονία να φωνάζουν, ακούστε, θα τα ακούσετε όλα, καθίστε κάτω. Θα τα ακούσετε όλα. Ήσυχα, και δήθεν παιδιά. Με σκοπό. Παρακαλώ. Καλά ξέρουμε. Κύριε Κικίλια, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, αφήστε τις πλατείες ήσυχες. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Εντάξει, ξέρουμε, ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι και να μην γραφτούν και στα πρακτικά αυτά που είπατε. Οφείλουν να μην γνωρίζουν ποιος ήταν ο Λαβράκης και τι έγινε τη δεκαετία του 60, αλλά δεν είναι ανάγκη να σας τα θυμίζουμε να εξανίσαστε κιόλας. Και να φωνάζουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε γιατί είναι σοβαρό, αφορά τη δημοκρατία μας. Να φωνάζουν σε αυτές τις αντισυγκεντρώσεις δήθεν για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την συμφωνία, να φωνάζουν τα εξής συνθήματα.
μαχαίρι στην καρδιά του κάθε αντιφασίστα. Κύριε Καράουγλου, ήσυχα, παρακαλώ. Και στα όπλα, να μπούμε μέσα στα Σκόπια. Αυτά τα συνθήματα φωνάζουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Και θα μου πείτε τώρα, εντάξει, γιατί μας κατηγορείς. Δεν τις οργανώνουμε εμείς. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Λέω όμως ότι έχετε εσείς ευθύνη. Κλείστε μου, κύριε. Σας παρακαλώ. Λέω όμως ότι έχετε εσείς ευθύνη για αυτόν τον επιχειρούμενο διχασμό και για αυτήν την έξαρση της ακροδεξιάς ρητορικής και πρακτικής. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι όταν η αξιωματική αντιπολίτευση πολιτεύεται, δανειζόμενη τη ρητορική της ακροδεξιάς και τον εθνικισμό και των εθνικιστών, είναι δεδομένο ότι θα δώσει αφορμή στους πιο σκληρούς φορείς αυτού του ιδεολογικού χώρου να βγουν στο προσκήνιο. Δεν καταλαβαίνετε... Ελάτε! Τι έχετε πάθει με τις πλατείες? Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνετε βέβαια, γνωρίζω ότι όσα λέω ενοχλούν τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έτσι είναι ο πολιτικός διάλογος, κάποιες φορές οφείλει να γίνεται σκληρός, πάντοτε όμως ειλικρινής. Θα πω λοιπόν αυτά που έχω να πω και ας τα αντικρούσει ο αρχηγός σας. Έχει την ικανότητα να τα αντικρούσει, νομίζω. Δεν τον εμπιστεύεστε. Μη με διακόπτετε συνεχώς. Λέω λοιπόν, κύριε Συγγύη, συνάδελφοι, ότι με αυτόν τον τρόπο ένα πράγμα δεν καταλαβαίνετε. Ότι υποθηκεύεται και το δικό σας πολιτικό μέλλον. Τη δική σας φυλακή χτίζεται. Είχατε μια ιστορική ευκαιρία, κύριε Μητσοτάκη, να διαλέξετε σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά το μέλλον της Ευρώπης, το κύριο θέμα που συζητάει σήμερα η Ευρώπη, το προσφυγικό, να διαλέξετε τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να τιμήσετε τη φιλελεύθερη και ευρωπαϊκή παράδοση της παράταξής σας. Δεν την αξιοποιήσατε αυτή την ευκαιρία. Το αντίθετο, μάλιστα. Συνεχίζετε την αγαστή σύμπλευση με την ακροδεξιά εντός αλλά και εκτός συνόρων. Ταυτίζεστε λοιπόν στο προσφυγικό με τις απόψεις του κύριου Όρμπαν και του κύριου Κούρτς. Της Ευρώπης φρούριο που υψώνει τύχη σε κυνηγημένους. Της Ευρώπης που αρνείται τη συνευθύνη και την αλληλεγγύη. Την Ευρώπη δηλαδή των λαϊκιστών και των εθνικιστών που δεν απειλούν μονάχα τις αξίες μας, απειλούν ευθέως την ίδια την ίδια. Χαρακτηριζόσασταν ως, και αυτοχαρακτηριζόσασταν ως φιλελεύθερος, νέο φιλελεύθερος λέγαμε εμείς. Σήμερα με τις τάσεις σας στο μακεδονικό και το προσφυγικό χαρακτηρίζεστε και από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως ο Έλληνας Όρμπαν. Κάθε άλλο δηλαδή παρά φιλελεύθερος. Με τους φιλελεύθερους, ναι ακριβώς, αυτός είναι ο καιροσκοπισμός σας. Επειδή πήρε 49%, πουλάτε αξίες, πουλάτε ιδανικά, πουλάτε οράματα, πουλάτε τις θέσεις σας, την παρακαταθήκη της παράταξής σας, γιατί βλέπετε ότι ο Όρμπαν πήρε 49% και γίνεστε ακροδεξί πιο πολύ και από τον Άδωνη. Συγχαρητήρια. Μόνο που εδώ είναι Ελλάδα και ο ελληνικός λαός έχει ιστορία, έχει αγώνες, έχει αξίες, έχει παρακαταθήκη και δεν θα σας δώσει ούτε 1% παραπάνω από αυτή τη στάση που κρατάτε. Την υποκριτική, την καιροσκοπική, την απαράδεκτη. Ελάτε. Με τους φιλελεύθερους λοιπόν έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και με τους νεοφιλελεύθερους μας χωρίζει η ιδεολογική άβυσο. Όμως με αρκετούς από αυτούς υπάρχει έδαφος για σκληρή πολιτική σύγκρουση στη βάση όμως θέσεων και επιχειρημάτων. Μια σύγκρουση που ενέχει όμως το σεβασμό
απέναντι σε διαφορετική άποψη, γιατί εκκινεί από μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη πολιτική θέση. Με κανέναν ακροδεξιό δεν ισχύει αυτό. Ούτε τώρα, ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον θα ισχύει. Γιατί η ακροδεξιά, κύριε Μητσοτάκη, είναι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτικών απατεών, που βασίζονται μόνο στο ψέμα, στην προπαγάνδα και στο διχασμό. Και εσείς αποδεικνύετε δυστυχώς ότι ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο. Και εσείς αποδεικνύετε ότι θέλετε να καταγραφείτε στη συνείδηση των πολιτών ως ένας πολιτικός απατεώνες. Γιατί την ώρα που σκορπάτε το διχασμό, την ώρα αυτή, ψεύδεστε ανερυθρίαστα ενώπιον του ελληνικού λαού, εσείς ο υπερασπιστής των εθνικών δικαίων, ο τιμητής της αλήθειας απέναντι σε όσους ρίχνουν στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού για τα δεινά που έρχονται, είστε απλά, και θα το πω ευθέως εδώ, με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα, ενώπιον του ελληνικού λαού, είστε απλά ένα πολιτικό κατασκεύασμα των επιχειρηματικών ελίτ της χώρας, μεταξύ των οποίων και του φίλου σας, όπως αποκαλύφθηκε προχθές, του κυρίου Φρουζή της Νοβάρτης. Του κατηγορούμενου δηλαδή, του κατηγορούμενου για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία του ελληνικού κράτους, που μας λέγατε δίχως ντροπή, ότι δεν τον γνωρίζετε ποιος είναι. Ο άνθρωπος που δεν γνωρίζατε λοιπόν ποιος είναι, είναι αυτός που διοργάνωνε προφανώς εν αγνία σας, δείπνα προς τιμήν σας. Και προφανώς σε απευθεία συνεννόηση μαζί σας. Και σε απευθεία συνεννόηση μαζί σας συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία σας για την εκλογή σας στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και είχατε και το θράσος να μας λέτε από αυτό εδώ το βήμα ότι στήσαμε και σκευωρία στο θέμα της Νοβάρτης για να σπηλώσουμε αθώους. Και πάλι ντροπή σας, κύριε Μητσοτάκη. Και πάλι ντροπή σας. Πείτε μου όμως αλήθεια, όταν ανοίγατε σαμπάνιας με τον κύριο Φρουζή, για πόσο καιρό νομίζατε ότι θα πίνετε εισηγεία των κορόιδων? Και αλήθεια, τι σας υποσχέθηκαν όλοι αυτοί? Σε πόσο καιρό σας είχαν υποσχεθεί τότε ότι θα σας έβγαζαν πρωθυπουργό και βιαζόσασταν τότε και ζητάτε, βιαζόσασταν από την πρώτη στιγμή και ζητάγατε εκλογές από την πρώτη μέρα που γίνατε αρχηγός? Αλλά αυτό που έχει σημασία για τον ελληνικό λαό είναι κυρίως με τι ανταλλάγματα σας το υποσχέθηκαν αυτό. Θα σας το πω ακόμα μια φορά και κλείνω με αυτό. Κύριε Μητσοτάκη, η χώρα δεν είναι πια τσιφλίκι. Ούτε του κυρίου Φρουζή, ούτε του κυρίου Χριστοφοράκου, ούτε κανενός επιχειρηματικού παράγοντα που παριστάνει τον αντιστασιακό στα μπουζούκια, δίπλα στα μπουκάλια με τις σαμπάνιες, νομίζοντας ότι το πορτοφόλι του και ο τραπεζικός του λογαριασμός αρκούν για να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Αυτή η Ελλάδα τελείωσε, κύριε Μητσοτάκη. Τον επίλογο αυτής της Ελλάδας του θες, τον έχει γράψει ο ελληνικός λαός, που είναι ο μόνος απόλυτος κυρίαρχος σε αυτόν τον τόπο. Η Ελλάδα του χθες, της χρεοκοπίας, της διαπλοκής, της διαφθοράς, τελείωσε. Η Ελλάδα του σήμερα και του αύριο είναι το ζήτημα, που στέκεται ξανά στα πόδια της, που είναι ξανά περήφανη, που μπορεί να κοιτάξει με αισιοδοξία, που βρίσκει ξανά τη χαμένη της αξιοπρέπεια, που βρίσκει ξανά τη χαμένη της δύναμη, γίνεται μια ισχυρή οικονομική και γεωπολιτική δύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο και μαζί με τη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση βάζει τάξη στα του οίκου της και κόβει τους δεσμούς με τα συστήματα του παρελθόντος. Τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την ασυδοσία ενός πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου που περιφρονούσε για χρόνια τις ανάγκες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Πάρτε το λοιπόν απόφαση, κύριε Μητσοτάκη, και σας παρακαλώ μεταφέρτε το αυτό και στους φίλους σας, τους Φρουζίδες και τους άλλους επιφανείς επιχειρηματικούς παράγοντες που νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει. Δεν τους ανήκει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στον ελληνικό λαό που κυρίαρχα αποφασίζει. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της και φεύγει προς τα μπρος. Δεν θα καταφέρετε να ξαναγυρίσετε τους Έλληνες στη μιζέρια και στην αναξιοπρέπεια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας και εσείς και αυτοί που σας στηρίζουν.
Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος.